Ιωάννη Ευαγγέλιο και αποτελεί μέρος της συνομιλίας που είχε ο Χριστός με τον Νικόδημο. Ο Νικόδημος ήταν Χριστός μαθητής του Κυρίου και μαζί με τον Ιωσήφ θα τον φιδέσουν αργότερα μετά τη σταύρωση και το θάνατό του. Λέγει λοιπόν ο Ιησούς τον Νικόδημο ότι ουδείς αναβέβηκεν εις τον ουρανό ημί ο εξού ο εκ του ουρανού κατά μας, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό. Ο Νικόδημος θεωρεί τον Χριστό ως ένα απλό διδάσκαλο του Ισραήλ, σταλμένο μεν από τον Θεό, όμως απλό διδάσκαλο. Δεν μπορούσε ακόμα να αντιληφθεί ότι ο Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός του λέει, «Νικόδημε, εγώ δεν είμαι ως σαν τους άλλους προφήτες, οι οποίοι είχαν μεν το Πνεύμα του Θεού, αλλά ήταν εκ της γης. Εγώ κατήλθα εκ του ουρανού, πράγμα που δεν έγινε με κανένα προφήτη. Εκτός αυτού, εγώ κατοικώ εν της ουρανής». Και πρόσεξε το εξής πολύ σημαντικό. «Ενώ κατήλθα εδώ στη γη, εν τούτης βρίσκομαι στον ουρανό». Με άλλα λόγια, ο Κύριος αναφέρεται στην πανταχού παρουσία Του. Τούτο είναι πράγμα όμως που δεν χαρακτηρίζει τους ανθρώπους. Μόνο ο Θεός δύναται να είναι πανταχού παρόν. Τι ουτοτρόπως ο Κύριος διδάσκει τον Νικόδημο περί της θεότητάς Του. Συνεχίζοντας ο Χριστός λέει και το εξής. «Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφην εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των Υιών του ανθρώπου, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον». Στη Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των Αριθμών, αναφέρεται ότι όταν ο Ισραηλιτικός λαός, ο οποίος μετά την απελευθέρωσή του από τη δουλεία της Αιγύπτου, πορευόταν στην έρημο με κατεύθυνση τη γη της Επαγγελίας, αγώγησε εναντίον του Θεού και του πιστού δούλου του Μωυσή, ο Θεός έστειλε φαρμακερά φίδια που δάκωναν και θανάτωναν τους γκογκιστές. Τότε οι Ισραηλίτες έντρομοι παρακάλεσαν τον Μωυσή να προσευχηθεί στον Κύριο, ώστε να σωθούν και να λυτρωθούν από τα θανατηφόρα φίδια. Ο αγαθός Θεός υπάρχουσε στην παράκληση του Μωυσή και του έδωσε εντολή να κατασκευάσει ένα χάλκινο όφι και να τον υψώσει πάνω σε ένα κοντάρι, ώστε να δύναται να το δουν όλοι οι Ισραηλίτες. Όταν τα δηλητηριώδη φίδια θα δάκωναν τους Ισραηλίτες, αυτοί ατενίζοντας τον υψωμένο χάλκινο φίδι, θα σώζονταν. Η εν λόγω ιστορία προτυπώνει τη σταύρωση του Χριστού. Ο Χριστός θα υψωνόταν στο σταυρό ως σαν καρπούργος, ως σαν παλιάνθρωπος και ως σαν εγκληματίας, ώστε να σώσει αυτούς που θα πιστεύανε σε Αυτόν από το δηλητήριο της αμαρτίας και το δάκρυμα του άλλου όφεως του Σατανά και τελικά από τον θάνατο. Οι Ισραηλίτες ατενίζοντες τότε το χάλκινο φίδι, γλίτωναν από τον θάνατο. Οι πιστοί τώρα έχοντες ως όπλο απροσμάκητο το σταυρό του Κυρίου και ζώντες κατά το θέλημά του, αποφεύγουν το αιώνιο θάνατο. Στη συνομιλία με τον Νικόδημο ο Χριστός ουσιαστικά αποκαλύπτει ότι ο σταυρικός του θάνατος είχε ήδη προαγγελθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Γνωρίζει ο Χριστός το σταυρικό πάθος που θα υποστεί και θεληματικά το αποδέχεται. Αυτό δεν είναι σημείο αδυναμίας του Κυρίου, αλλά απόδειξη της δόξας Του και αποκάλυψη της άφατης αγάπης Του. Ο ίδιος το μαρτυρεί στον Νικόδημο. «Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύουν εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ού γάρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού». Το μέγεθος της αγάπης του Θεού προς τα πλάσματά Του είναι απροσμέτρητο. Δεν θέλησε να ελκύσει τους ανθρώπους από το βούρκο της αμαρτίας και του θανάτου με τη βία, αλλά με την αγάπη και την ταπείνωσή Του. Και αυτή η ταπείνωση επί του Σταυρού έγινε η μέγιστη δόξα του Κυρίου. Γι' αυτό και οι άνθρωποι σώζονται ατενίζοντας προς Αυτόν και ζώντας κατά πώς έζησε ο Σταυρωτής Κύριος με ταπείνωση και πνευματική πτωχία και τηρώντας τις εντολές.
την 3η 13 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί στο ναό μας ο εσπερινός της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου ώρα 5 και 30 το απόγευμα. Την 5η 15 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί στο ναό μας η Ιερά Αγρυπνία από ώρα 8 και 30 το βράδυ για την εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εφημίας. Την 5η 6 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ημερήσια εκδρομή στην Παναγία την Πλατανιώτισσα και στην Ιερά Μονή Παμυγής των Ταξιαρχών στο Αίγιο, ώρα αναχώρησης 8 το πρωί από την Κεντρική Πλατεία. Τιμή εισιτηρίου 20 ευρώ. Την 3η 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, θα πραγματοποιηθεί Θεία Λειτουργία στην Παναγία μας ώρα 7 το πρωί. Τα έσοδα της Θείας Λειτουργίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ενωριακού Φιλοκτώπου Ταμείου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου.